Το σίγουρο είναι, κύριε Σαρικώστα, που σας έχω εδώ κοντά μου σήμερα, ότι ο Κωνσταντίνος δεν κλήθηκε να αντιμετωπίσει και εύκολα γεγονότα. Δηλαδή, ήταν σε μια πολύ τάραχη περίοδο. Αυτό είναι γεγονός. Βέβαια, τον ακούμε τον ίδιο ή και τους οικείους του και τώρα και στον επικίδιο να λέει ότι προσπάθησε, είπε ο πρωτοτοκός του, ο γιος ο Παύλος, να αντισταθεί σε όλο αυτό το που συνέβη στη χώρα με τους πραξικοπηματίες και τη Χούντα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν δικό σας υλικό από οικογενειακές στιγμές που δείχνουν έναν αναγκαλισμό με τους χουντικούς, να το πω έτσι. Δηλαδή μπορείτε να μας δώσετε και να μην σας ευνηδιάσω επάνω τη φωτογραφία αυτή από τα βαφτίσια του διαδόχου Παύλου τότε, όπου ο Κωνσταντίνος και κρατά την Αλεξία στα χέρια του και είναι εδώ περιτριγυρισμένος από τη χουντική κυβέρνηση. Επόμενο ήταν. Ναι. Ήταν επόμενο. Δηλαδή δεν μπορούσε να απουσιάζει η Χούντα από ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός. Ναι, με πλατιά χαμόγελα. Για δική της προβολή, όλα συνέβαιναν. Γιατί ο Κωνσταντίνος δεν μπορούσε να δει. Δεν θα μπορούσε να τους πει να μην έρθουν. Mm. Αυτό υποψιάζομαι. Αλλά υπήρχαν άλλα στιγμιότυπα όπως τον έχω φωτογραφίσει στο αεροδρόμιο να μιλάει με τον πρώτο πρωθυπουργό της Χούντας. Με συγχωρείτε, κύριε Σαρικώστα, τώρα μας δίνουν ξανά την εικόνα από το Τατόι. Βλέπουμε τώρα τους ιεράρχες που καταφθάνουν εκεί στο Τατόι, στο λόφο του Παλαιοκάστρου, για το ναό της Αναστάσεως, όπου εκεί θα τελεστεί η Τρισάγιο, τώρα που έφτασε η σωρός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Λοιπόν, μου λέγατε, κύριε Σαρικώστα, ότι... Ναι, υπό το αυστηρό βλέμμα του Πατακού. Θέλω να πω ότι ναι, πάντα παρακολουθείτον και πάντα ήταν σε στενό στενά βλέμματα της Χούντας. Mm-hmm. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι η μόνη, η μεγαλύτερη, ας το πω, κακή στιγμή του Κωνσταντίνου ήταν ότι αποφάσισε να τους ορκίσει. Εγώ διερωτώ με, δηλαδή, τι θα του έκαναν αν δεν πήγαινε να τους ορκίσει. Θα τον σκότωναν? Όχι, βέβαια. Mm. Μπορεί να τον φυλακιζόταν, μπορεί να το έκανε οτιδήποτε. Αλλά δεν θα τον σκότωναν. Mm. Θα ήταν το χειρότερο για τη Χούντα. Κύριε Σοδηρέλη, τι λέτε? Συγγνώμη, τώρα. Αν είναι να μιλήσουμε ιστορικά, πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ πριν πάντως. Ελάτε, κύριε Σοδηρέλη. Ναι, για πείτε μας τώρα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι η κατάλληλη μέρα για να κάνουμε αυτή την αποτίμηση της σύντομης βασιλείας του Κωνσταντίνου, αλλά έχει και τη σημασία του. Σας ακούμε. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο από τον σχολιασμό αυτό που είπαμε προηγουμένως. Το ότι βλέπουμε το lifestyle τώρα και βλέπουμε τις βασιλικές οικογένειες που έρχονται είναι γιατί αυτό απέμεινε στις βασιλικές οικογένειες. Αυτές είναι όλες ιστορικά πολυθώματα τα οποία κατ' οικονομίαν μόνο μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Στην πραγματικότητα υπήρχαν παντού στην Ευρώπη παλιότερα μοναρχίες, αλλά οι μονάρχες που έμεναν είναι αυτοί που αποδέχθηκαν να κρατήσουν απλώς το στέμα χάνοντας την εξουσία τους. Εννοείται χωρίς να παρεμβαίνουν, κύριε Σωτηρέλη. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτές οι μοναρχίες μόνο επιβίωσαν στην Ευρώπη για λόγους παραδοσιακούς. Κακώς βέβαια επιβίωσαν, διότι όπως σας είπα, δεν είναι συμβατή η μοναρχία με ένα δημοκρατικό πολίτευμα, γιατί το δημοκρατικό πολίτευμα απαιτεί αιρετούς άρχοντες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι μονάρχες που έμειναν δεν έχουν καμία απολύτως αρμοδιότητα πλέον. Έτσι. Μιλάμε γι' αυτό. Γι' αυτό και περιορίζονται στο lifestyle. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο της μοναρχίας στην Ελλάδα, θέλω να τονίσω το εξής πριν μιλήσω για τον Κωνσταντίνο. Η μοναρχία στην Ελλάδα δεν ξεκίνησε καλά με τον Όθωνα. Ο Όθωνας ήταν ένας πολύ προβληματικός βασιλιάς και καλώς έγινε η εξουσία του με επανάσταση. Στη συνέχεια όμως, ο πρώτος βασιλιάς αυτής της δυναστείας, ο Γεώργιος, ήταν ένας καλός βασιλιάς, ο οποίος κυβέρνησε μάλιστα σχεδόν μισό αιώνα. Εκείνο που άλλαξε την εικόνα της βασιλείας ήταν δυστυχώς η δολοφονία του. Είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι αν ο Γεώργιος δεν είχε δολοφονηθεί, η εξέλιξη και της μοναρχίας ενδεχομένως, αλλά κυρίως της χώρας, θα ήταν διαφορετική. Η μοναρχία από τότε και μετά, δια του Κωνσταντίνου του Πρώτου, έφερε τεράστια δεινά στη χώρα. Ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος ήταν ολετήρας, καταστροφέας του έθνους, πραγματικά, και όλοι οι άλλοι μονάρχες κινήθηκαν σε ένα πλαίσιο προβληματικό. Συνυπήρξαν με δικτατορίες όπως με τον Μεταξά, με ημιδημοκρατικά καθεστώτα, παρενέβαιναν. Αν εξαιρέσουμε τον Αλέξανδρο, που δυστυχώς και αυτός
Ο πολιτιστικός αυτός πέθανε πολύ νωρίς με δάγκωμα πυθίκου και δεν προλάβαμε να δούμε ναι. πώς μπορούσε να κυβερνήσει, να ασκήσει τα καθήκοντά του. Όλοι οι άλλοι, με τον ένα τον άλλο τρόπο, ήταν προβληματικοί και είχαν διαπαιδαγωγηθεί στη λογική του Κωνσταντίνου του Πρώτου. Κύριε Σωτηρέλη, ο λαός αποδέχτηκε ποτέ ουσιαστικά τους βασιλείς, γιατί ήταν εισαγόμενοι βασιλείς για την Ελλάδα. Πέρα από ότι ήταν εισαγόμενοι, κοιτάξτε, υπήρξε ένας διχασμός. Στην περίοδο του διχασμού, ένα μέρος του λαού προφανώς τους αποδέχτηκε. Ναι. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι δεν τους αποδέχτηκε. Γι' αυτό ακριβώς ήταν και τόσο σκληρός ο διχασμός και ήταν κάθετος στην ελληνική κοινωνία και προκάλεσε τόσα δεινά. Θέλω μισό λεπτό, κύριε Σωτηρέλη, να ρωτήσω τον κύριο Σαρικώστα. Εσείς ζήσατε και το δημοψήφισμα το 1974. Βεβαίως. Από εκείνες τις στιγμές που έφτασε ένα 70% που αποφάσισε πλέον αβασίλευτη η δημοκρατία. Είχε ένα 30% υπέρ. Είχε ένα 30% υπέρ. Μπορώ να σας παρατηρήσω κάτι. Ναι. Ότι ήταν το μόνο γνήσιο δημοψήφισμα για τη βασιλεία. Είχαν προηγηθεί δύο ακόμα, το 35 και μετά τον πόλεμο, τα οποία ήταν νόθα δημοψηφίσματα. Με νόθα δημοψηφίσματα δηλαδή επιβλήθηκαν οι βασιλείς στη συνέχεια, αφότου έγινε η έξωση του βασιλιά Κωνσταντίνου και η αποκατάσταση της δημοκρατίας και το 1924. Επομένως, ο Κωνσταντίνος, ο εκλοιπών, ο έκτοτος βασιλιάς, διαπαιδαγωγήθηκε δυστυχώς σε μια τέτοια λογική παρεμβάσεων, γιατί και η Φρυδερίκη παρενέβαινε. Μην ξεχνάτε ότι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον επέβαλε η Φρυδερίκη. Ναι. Θέλω ένα σχόλιο διότι, και από διότι προσέξτε, μετά τον θάνατο του Παπάγου, η ΕΡΕ είχε διαλέξει άλλον, τον Στέφανο Στεφανόπουλο, και επέβαλε ως πρωθυπουργό το παλάτι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όμως μετά και αυτός υπέστη τις παρεμβάσεις και γι' αυτό ήθελε να κάνει συνταγματική αναθεώρηση του 63 τη λεγόμενη βαθιά τομή. Μετά έχασε την εξουσία και όταν πια τα πράγματα έδειξαν να ξεφεύγουν από το ασφικτικό πλαίσιο που υπήρχε στη μετεμφυλιακή περίοδο της καχεκτικής δημοκρατίας, όπως την έχει αποκαλέσει εύστοχα ο συνάδελφος ο αείμνηστος Ηλίας Νικολακόπουλος, τότε παρενέβη το στέμα, η παρέμβαση του στέματος. Δεν αφορούσε μόνο τη δικτατορία. Να ολοκληρώσουμε εδώ, κύριε Σωτηρέλη. Θα ήθελα λίγο πριν να κλείσουμε και το σχόλιο της Αγγελικής Σπανού. Ένα λεπτό λίγο να τελειώσω μια στιγμή. Απλώς με πιέζει ο χρόνος, λοιπόν, κύριε Σωτηρέλη, γιατί πρέπει να παραδώσουμε, θα συνεχίσει και με άλλη έκτακτη εκπομπή εδώ απλώς, το κανάλι. Απλώς να κλείσω τη φράση μου τουλάχιστον. Βεβαίως, βεβαίως. Ότι η παρέμβαση του στέματος ήταν πρώτον σε σχέση με την ίδια την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ουσιαστικά συνέβαλε στο πραξικόπημα ο βασιλιάς, υπονομεύοντας το κοινοβουλευτικό πολίτευμα αρκετά, αρχικά, και στη συνέχεια προετοιμάζοντας ο ίδιος δικτατορία των στρατηγών, την οποία δεν πρόλαβε, διότι τον πρόλαβαν οι συνταγματάρχες. Και έτσι εκών άκων συντάχθηκε και μαζί του, μέχρι όταν αποφάσισε να διαφορετηθεί. Αυτή είναι η ουσία.